πατήσαν ένα σκηνικό σε ένα ερημονήσι που είναι ακριβώς απέναντι από την αντίπαρα που λέγεται Δεσποτικό. Στήσαν λοιπόν ένα σκηνικό ιδυλιακό, κινηματογραφικό, μόνο για να φάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν υπήρχε, ήταν μια ερημική παραλία. Πήγε ένα πολύ γνωστό εστιατόριο catering της αντιπάρου και έστεισε ένα catering, δηλαδή τραπέζια, καρέκλες, σκηνή από πάνω. Καλά, δεν ήταν και πολλά άτομα. Ναι, αλλά ήταν λοιπόν το catering. Το πρωθυπουργικό ζεύγος, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Μαρέβα, πήγανε με σκάφος του λιμενικού. Πήγανε νωρίς το απόγευμα με σκάφος του λιμενικού. Το πρωθυπουργικό ζεύγος, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Μαρέβα, πήγανε με σκάφος του λιμενικού. Πήγανε νωρίς το απόγευμα με σκάφος του λιμενικού. Αποβιβάστηκαν στο Δεσποτικό, είπαμε, είναι ένα ερημονήσι ακριβώς απέναντι από την αντίπαρο. Αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι κατοικημένο. Ναι. Φάγα λοιπόν εκεί στην παραλία κάτω από τα άστρα, περάσαν υπέροχα. Και 12:30 το βράδυ λοιπόν. Ξέρω και το μενού ήταν εξαιρετικό, με θαλασσινά, με ψάρια, με αστακούς, ένα φοβερό και με γλυκά στο τέλος. Να πούμε ότι η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη υποβαστάζεται, γιατί πριν από μερικές μέρες υποβλήθηκε σε μια εγχείρηση μηνίσκου. Άρα έχει κάτι για να. Λοιπόν, ναι. Και 12:30 επιβιβάστηκε το πρωθυπουργικό ζεύγος πάλι στο σκάφος του λιμενικού που περίμενε εκεί στο Δεσποτικό. Και γύρισε και να γυρίσει πάλι πίσω στην αντίπαρα που έμεινε και ήρθε την επόμενη μέρα το πρωί στην Αθήνα. Και ηρέμησε και ήταν εξαιρετικό, με θαλασσινά, με ψάρια, με αστακούς, ένα φοβερό και με γλυκά στο τέλος. Να πούμε ότι 12:30 επιβιβάστηκε το πρωθυπουργικό ζεύγος πάλι στο σκάφος του λιμενικού που περίμενε εκεί στο Δεσποτικό. Και γύρισε και να γυρίσει πάλι πίσω στην αντίπαρα που έμεινε και ήρθε την επόμενη μέρα το πρωί στην Αθήνα. Και ηρέμησα και οι άνδρες ασφαλείας, διότι έγινε όλη αυτή η ιστορία κάτω από άκρα μυστικότητα, χωρίς πολύ κόσμο, οπότε ήταν λίγο πιο χαλαρά. Άρα πέρασαν όλοι αυτοί, παιδιά, μια ειδηλιακή βραδιά σε ένα ιδιότυπο και ένα εστιατόριο που στήθηκε μόνο για αυτούς. Αυτή η φωτογραφία τι είναι. Ειδηλιακή βραδιά σε ένα ιδιότυπο και ένα εστιατόριο που στήθηκε μόνο για αυτούς. Αναλαμβάνω την ευθύνη να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω, ναι, οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα. Ζητώ τη στήριξή σας για να βαδίσουμε μπροστά.